πάμε να ξεκινήσουμε με ένα γάμο. Επειδή εμάς μας αρέσουν οι γάμοι, βασικά μας αρέσουν οι χαρές. Μας αρέσει η ευτυχία όταν δύο άνθρωποι που είναι ευτυχισμένοι και αγαπημένοι αποφασίζουν να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Τότε αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ ευτυχές. Έτσι λοιπόν ο Γιώργος Πυλίδης και η εκλεκτή της καρδιάς του, η Όλγα Καρπουζίδου, ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας το περασμένο Σάββατο, μακριά από τις κάμερες, μακριά από τους φωτογράφους. Ένα γεγονός το οποίο κρατήθηκε κρυφό, Νίκο. Δηλαδή δεν το ξέρανε, ναι, δεν το ήξερε πολλοί κόσμος. Το είδαμε από τα social media και ουσιαστικά από story που ανέβασαν άλλοι. Όχι από τους παιδιά. Επιβεβαιώθηκε ότι το κρατάς κρυφό άμα θες. Ήτανε και στο Survivor. Βλέπετε εδώ μερικά από τα στιγμιότυπα που, όπως είπε και ο Νίκος, ανέβηκαν στα social media των καλεσμένων, γιατί από εκεί γίνεται το κακό. Είναι πάντα έτσι, έτσι συμβαίνει, παιδιά. Υπάρχουν πάντα αυτοί που πάνε εκεί, χαίρονται με τη χαρά των παιδιών βεβαίως. Το κάνουν οι άνθρωποι για κακό. Αλλά κάνουν και ρεπορτάζ. Αλλά γίνεται και το ρεπορτάζ, ακριβώς. Είναι δύο πολύ νέα παιδιά. Ο Γιώργος Πυλίδης είναι 23. Η γυναίκα του πια, η Όλγα, είναι 21. Είναι ήδη 6 χρόνια μαζί. Ένας εφηβικός έρωτας που έγινε αγάπη και αυτή η αγάπη οδήγησε αυτά τα δύο παιδιά να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση βέβαια και δεν έχω ξαναδεί εγώ. Ούτε εγώ το σε όσους γάμους έχω πάει, αλλά και σε στιγμιότυπα γάμων που έχω δει. Έχετε δει ποτέ αυτά τα δύο τις κορώνες τις βασιλικές? Όχι, παιδιά, ούτε κοίταξε, εγώ. Αυτό είναι μια συνήθεια. Είναι ένα τηλετουργικό το οποίο υπάρχει στους βασιλικούς γάμους. Δηλαδή όλες οι βασιλικές οικογένειες παντρεύονται. Βασιλικής οικογένειας. Ναι. Ναι. Παντρεύονται με κορώνες. Στην Ταϊάννα το είδα, αλλά θέλω να το πω, δεν το έχω δει σε κάποιον φίλο. Στην ρωσική, νομίζω ότι επειδή είναι Ρωσοπόντιος, στην ρωσική εκκλησία, ως επιτοπλίστων παντρεύονται με κορώνες. Οι οποίες τα κορώνες δορίζονται και στην εκκλησία. Επειδή δηλαδή, έχω και άλλους φίλους έτσι, πρώτη φορά όμως είδα. Δηλαδή έχω βρεθεί σε γάμο. Είναι πολύ περήφανοι για την καταγωγή τους και τηρούν και τα καλά κάνουν. Και προφανώς αυτό παίζει ρόλο στην επιλογή. Δεν έχουμε βρεθεί σε τέτοιου είδους γάμο. Δηλαδή, έχω πάει, αυτό λέω. Έχω πάει και είναι η πρώτη φορά που έχω δει αυτά τα δύο στέμματα, ας πούμε, τα κόκκινα, να ακολουθούν την ίδια και το παπλό. Καταλαβαίνω ότι επειδή είναι η στέψη, μπορεί να έχει ένα νόημα στέψη στέμα. Δηλαδή, αυτό έχει να κάνει, συγγνώμη τώρα που ρωτάω και επέμβαινω. Είναι ορθόδοξη εκκλησία. Ναι, βέβαια. Είναι αυτό. Είναι της εκκλησίας. Γιατί τώρα οι κορώνες και τα στέματα πάνε το μυαλό μας σε διάφορα πράγματα. Είναι της εκκλησίας και σου λέω η ρωσική εκκλησία το είχε πιο έντονο. Και αν πας και στην Βόρειο Ελλάδα, εγώ πήγα σε ένα γάμο το καλοκαίρι στην Πτολεμαϊδα. Εγώ το είδα παρουσία, μπορεί να σα δείξω και φωτογραφίες. Παντρεύτηκαν με στέματα, οι οποίες ήταν της εκκλησίας όμως και είναι και σε ξυλάκι και αλλάζει τα στέφανα. Και αυτό και ο Γιώργος ο Σεϊταρίδης, αν θυμάστε το ηθοποιός, και ο Γιώργος ο Σεϊταρίδης είχε παντρευτεί την επίσης Όλγα, τη δική του Όλγα με κορώνες. Γι' αυτό και βλέπουμε και σε κάποιες εικόνες, σε ορθόδοξες μέρες εκκλησίες, αλλά αν πας, ας πούμε, στο Βελιγράδι που είχα βρεθεί εγώ, στη Ρωσία, στη Μόσχα, βλέπεις τις εικόνες που τις έχουμε κι εμείς να είναι με στέματα. Πολλοί άγιοι είναι με στέματα. Κανονικά δεν είναι μόνο με το φωτοστέφανο. Κάποιοι το σχολίασαν αρνητικά αυτό. Ναι, δεν το είδαν όλοι με καλό μάτι το συγκεκριμένο. Καλά, υπάρχει χαρά που να μην υπάρχει πίσω γκρίνια και πάντως, μεταξύ μας είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει έτσι όπως το βλέπω. Ναι, λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα στον Ανδρέα Καραγιάννη που είναι αρχισυντάκτης του Εκκλησία Online. Ανδρέα, καλημέρα και από εμάς εδώ. Καλημέρα. Εκκλησίαonline.gr. Και σχολιάζοντας, σε λίγο θα τον έχουμε και εικόνα. Αν δεν κάνω λάθος. Σχολιάζοντας λοιπόν τα στιγμιότυπα από τον γάμο του Γιώργου Πυλίδη και της Όλγας, καλημέρα πια και αφού σε βλέπω, θέλω να μας πεις τι μας κάνει εντύπωση σε αυτό το γάμο και αν κάτι τέτοιο, γιατί είναι ορθόδοξη, στην Ορθόδοξη Εκκλησία τελέστηκε ο γάμος, αν κάτι τέτοιο το έχουμε ξαναδεί. Μας ακούει ο Ανδρέας? Ακούγομαι.